Καλό μεσημέρι, πάμε και στον Γιώργο Περδίκη, και αυτός από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Κενάν Αγιάς. Γιώργο Περδίκη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και το τελευταίο, αν μπορούμε να πούμε, αν ήταν κάστρο, αν ήταν φρούριο, τέλος πάντων αν ήταν οχυρό, που ήταν το ΕΔΑΔ, έπεσε και αυτό. Από ό,τι φαίνεται, το απόγευμα πετά για Γερμανία, δυστυχώς, ο Κενάν Αγιάς. Τον στέλνουμε στη Γερμανία. Ναι, το απόγευμα ταξιδεύει για Γερμανία, σιδεροδέσμιος, ο Κενάν Αγιάς. Ουσιαστικά, όπως υπόθηκε και χτες στην εκδήλωση από τον κύριο Τσερκέσε, που ήταν και αυτός, είχε περάσει την ίδια εμπειρία, αλλά ευτυχώς υπήρχε πιο σοφή η απόφαση το 2019 και δεν εκδόθηκε ο κύριος Τσερκέσε. Όπως σωστά είπε, είναι ένα δώρο. Αυτή η έκδοση είναι ένα δώρο της κυπριακής κυβέρνησης για την εκλογή του Ερντογάν, για την επανεκλογή του Ερντογάν. Είναι ένα δώρο στον Ερντογάν αυτό που έγινε από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης, και έμελε ακόμα και στην τελευταία μέρα αυτής της ιστορίας η κυπριακή κυβέρνηση να δείξει πόσο έχει γονατίσει απέναντι στις υποδείξεις και στις απαιτήσεις των Γερμανών, και πίσω βέβαια από τους Γερμανούς βρίσκεται η Τουρκία. Και υπάρχουν, όπως μας εξήγησε και πριν και ο κύριος Κουκουμάς, υπήρχαν όλα και τα νομικά εργαλεία, ενώ θα μπορούσε να σταματήσει την έκδοση η κυπριακή κυβέρνηση, σύν το γεγονός ότι είναι και πολιτικές ευθύνες όταν ο άνθρωπος αποφάσισε και έκανε την απεργία πείνας που τον είχαν κλειστό στην απομόνωση, και το Υπουργείο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ είχε και παρέμβαση από την Επίτροπο Διοίκησης δύο φορές, ότι τα ανθρώπινα του δικαιώματα παραβιάζονταν, και εδώ ήταν πολιτική ευθύνη της ίδιας της Υπουργού. Δεν ξέρω αν το ανάφερε ο αγαπητός ο κ. Γιώργος Κουκουμάς προηγουμένως. Σήμερα επιτέλους οι φυλακές, η Διεύθυνση των Φυλακών, αποφάσισε να ακολουθήσει τη σύσταση της Επιτρόπου του έστειλα γιατρό δικών του Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να τον δει γιατρός δικής του επιλογής. Ο γιατρός αυτός αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να ταξιδεύσει, και παρόλα αυτά οι κυπριακές αρχές, παρά την γνωμάτευση, την ιατρική γνωμάτευση γιατρού, αποφάσισαν να τον στείλουν απόψε άρον-άρον στη Γερμανία. Και αύριο το πρωί παρουσιάζεται, η ώρα 9 το πρωί, ώρα Φραγκφούρτης, παρουσιάζεται στο δικαστήριο στη Γερμανία. Μάλιστα. Γι' αυτό τώρα μας το λέτε εσείς, είναι είδηση, άρα τον είδε και γιατρός με προσωπική του επιλογή, δική του επιλογή. Η πληροφόρηση που έχουμε από τους συγγενείς του είναι ότι τον είδε και γιατρός δική του επιλογή. Και αποφάνθηκαν ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ταξιδεύσει. Η καταγγελία χθες είναι εκδήλωση πάλι από τους συγγενείς του που ήταν παρόντες, ήταν ότι και ο κυβερνητικός γιατρός είχε διαπιστώσει σοβαρό πρόβλημα υγεία, αλλά υπήρχε παρέμβαση από την αστυνομία, από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες εκεί πέρα, δεν ξέρω, προφανώς με οδηγία από άνωθεν, για να γίνει η ιατρική γνωμάτευση από τον γιατρό των φυλακών ότι μπορούσε να ταξιδεύσει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι ακόμα μια ενέργεια, ακόμα μια ψηφίδα που τεκμηριώνει ότι ο Κενάν Αγιάς ουσιαστικά πέφτει θύμα μιας ανόητης διπλωματίας από την πλευρά της κυπριακής κυβέρνησης, ανάλογη της ανοήτου διπλωματίας που είχε ανεξαρτήσει κάποτε και ο Μακαρίτης, ο Θεόδωρος ο Μπάγκαλος, για που πιστεύεται ότι Οτσαλάν, τότε. Με τον Οτσαλάν, που πιστεύουν ότι με το να παραδίδουν τους εχθρούς του Ερντογάν και του καθεστώτος της Τουρκίας μπορούν να εξευμενήσουν την Τουρκία και τους συμμάχους της, προκειμένου να επιδείξουν καλύτερη θέληση. Και ένας άνθρωπος που δεν είναι το κατηγορητήριο δεν το αποδίδει μια συγκεκριμένη κατηγορία. Έτσι, ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση που αυτή η οργάνωση είναι του PKK, που το PKK είναι τρομοκρατία. Είναι απίστευτα. Χαίρομαι που κάνει αυτή την παρέμβαση. Γιατί ακούσαμε και μάλιστα από το δικτυωτήσεων των το κρατικό, ότι τάχα μου κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε τρομοκρατική ενέργεια. Όχι. Δεν κατηγορείται για καμία συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια, ότι συμμετείχε σε διάπραξη τρομοκρατικής πράξης. Κατηγορείται για την πολιτική του δράση. Κατηγορείται γιατί εκφράζει τη θέση του υπέρ του κουρδικού αγώνα, υπέρ της ανεξαρτησίας των Κούρδων, υπέρ της ελευθερίας του κουρδικού έθνους. Yes. Λοιπόν, είναι γι' αυτό που κατηγορείται, για την πολιτική του δράση. Η οποία όμως, πολιτική δράση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους και να μην κοροδεύουμε τους ακροατές και ακροατριές, τη Γερμανία
έχει ποινικοποιηθεί αυτή η πολιτική δράση. Όπως, για να σας δώσω ακόμα μια είδηση, από σήμερα, συγγνώμη, από χτες, έχει ποινικοποιηθεί και από την δεξιά κυβέρνηση της Σουηδίας κατ' εντολή του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Φαίνεται ήταν για να ανάψει το δηλαδή, πράσινο η Τουρκία να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ο κόσμος γέρνει προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς. Ο Κενάν Αγιάς και λίγοι μαζί του στεκόμαστε ενάντια σε αυτήν την στροφή, την δεξιά στροφή του δυτικού κόσμου, η οποία καταπατεί πλέον ανθρώπινα δικαιώματα και την έννοια της ελευθερίας. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε αλληλέγγυοι και ως κίνημα Νικολόγων Συνεργασία Πολιτών ήμασταν από την πρώτη στιγμή αλληλέγγυοι στο Κενάν Αγιάς και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Δεν τελειώνει ο αγώνας αυτός με την έκδοση του Κενάν Αγιάς στην Γερμανία. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Κενάν Αγιάς, αλλά αντιλαμβάνεστε στο πλαίσιο που του έχω θέσει, είναι ένας αγώνας που θα είναι καθημερινός πλέον με αυτήν την πολύ αντιδημοκρατική στροφή των δυτικών κοινωνιών. Πολύ αντιδημοκρατική στροφή. Ρέπει προς το φασισμό πλέον ο τρόπος που λειτουργούν οι κυβερνήσεις ή οι ορισμένες κυβερνήσεις στον δυτικό κόσμο. Ευχαριστώ και για τις ειδήσεις, Γιώργο Περδίκη. Και η Σουηδία, άρα είπαμε, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, άρα σίγουρα πρέπει να ήταν έτοιμα της Τουρκίας για να συνενέσει, να ανάψει πράσινο φως, να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Οπότε, βέβαια, αυτό είναι. Είναι γνωστό. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί έχουν, όταν μια, και λες, όταν μια Σουηδία με μακράν δημοκρατική παράδοση υποκύπτει στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, έτσι, των Αμερικανών, της Γερμανίας, για να ικανοποιηθεί η Τουρκία στα πλαίσια τους ευρύτερους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, φανταστείτε τώρα μια Κύπρος αν θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά. Εμείς λέμε ότι οφείλει να αντιδράσει διαφορετικά, οφείλουμε έστω και μικροί να κρατάμε το μετερίζι και τον προμαχώνα της αξιοπρέπειας και της σωστής πολιτικής απέναντι σε αυτές τις υπεριαλιστικές αθέλης πλανητικού χαρακτήρα πολιτικές. Ευχαριστώ, Γιώργο Περδίκη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να είστε καλό μεσημέρι. Yeah.